τι ακριβώς είναι οι καναλοπάθειες και ποια είναι τα αίτια που εμφανίζονται. Οι καναλοπάθειες είναι διαταραχές που αφορούν τους διάβλους διακίνησης κάποιων βασικών συστατικών στη λειτουργία του κυττάρου. Εμείς τα ονομάζουμε αυτά ιόντα. Τα ιόντα αυτά βρίσκονται σε μια συνεχή διακίνηση μέσω της κυταρικής μεμβράνης και διαμορφώνουν αυτό το οποίο λέμε δυναμικό του κυττάρου. Αυτά τα κανάλια ορισμένες φορές δεν λειτουργούν σωστά. Αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι είτε να έχουμε μια μεγαλύτερη συσσόρευση ιόντων μέσα στο κύτταρο, είτε να έχουμε μια μεγαλύτερη έξοδο. Αυτό τροποποιεί το δυναμικό το οποίο είπαμε προηγουμένως και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια προδιάθεση σε αυτά τα άτομα για να έχουν σοβαρές αριθμίες, αριθμίες οι οποίες είναι πολλές φορές απειλητικές για τη ζωή τους. Το θέμα είναι και το άσχημο θα λέγαμε είναι ότι αυτές οι καναλοπάθειες συνήθως αφορούν νέα άτομα και είναι πολύ σημαντικό από εμάς να μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε και να προβούμε στην κατάλληλη θεραπεία. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται και τι έχει αλλάξει στην πάροδο των χρόνων σε ό,τι αφορά τη θεραπεία τους? Κοιτάξτε, οι τρόποι έχουν να κάνουν κυρίως με αυτό που ονομάζουμε εμείς διαστρωμάτωση κινδύνου. Δηλαδή, ο πρώτος μας στόχος είναι να κατατάξουμε αυτό το άτομο σε κατηγορία η οποία ενδεχόμενα είναι επικίνδυνη ή απλώς μπορεί να έχει αυτήν την διαταραχή, άρα μπορεί να μην κινδυνεύει η ζωή του. Υπάρχουν άτομα, αυτό θέλω να πω, ασυμπτωματικά, στα οποία έχουμε στοιχεία τα οποία συνηγορούν στο ότι υπάρχει αυτή η διαβλοπάθεια, όπως λέμε, αυτή η διαταραχή, και άτομα τα οποία την έχουν, αλλά και εκδηλώνεται ταυτόχρονα με μια φερυπίν απειλητική αριθμία. Επομένως, ο πρώτος στόχος πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε διαστρωμάτωση κινδύνου. Είναι δηλαδή ένα άτομο το οποίο κινδυνεύει, είναι ένα άτομο το οποίο απλώς έχει αυτή τη διαταραχή. Εάν κινδυνεύει, τις περισσότερες φορές, τώρα δεν μπορούμε να πούμε βέβαια σε πολλές λεπτομέρειες, η πιο ριζική θεραπεία είναι η τοποθέτηση του εμφυτεύσιμου απεινιδωτή. Είναι οι συσκευές αυτές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, εάν προκληθεί μια αριθμία απειλητική για τη ζωή, να παρέμβουν και να τη σταματήσουν. Δεν υπάρχουν, θα έλεγα, φάρμακα τα οποία μπορούν να αποτρέψουν ή τα οποία τα δίνουμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια, συνήθως τα δίνουμε συμπληρωματικά μαζί με τον απεινιδωτή. Τώρα, οι πρόοδοι οι οποίοι έχουν γίνει γίνονται σε επίπεδο διάγνωσης, σε επίπεδο διαστρωμάτωσης κινδύνου, μπαίνουν νέα κριτήρια για να μπορούμε πιο εύκολα να εντοπίσουμε αυτά τα άτομα και πάνω σε αυτά τα θέματα έχει γίνει και μακρά συζήτηση στο συνέδριο.